Κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητές και αγαπητοί παρευρισκόμενοι, είμαι η Γενική Γραμματέα Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, το οποίο και εκπροσωπώ σήμερα εδώ. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στη σημερινή εκδήλωση. Δεν είμαστε πλέον αρμόδιοι για τα θέματα παιδείας ως εκπαιδευτική διαδικασία, όμως από το 2011, με τον νόμο Καλλικράτη, η λειτουργικότητα και η συντήρηση των σχολείων μεταβιβάστηκε στους Δήμους. Επομένως, αρκετοί συνάδελφοί μας εμπλέκονται με αυτό που αποτελεί σχολικές κτηριακές υποδομές. Σχολικοί και σχολικές καθαρίστριες, σχολικοί και σχολικές φύλακες, τεχνικά συνεργεία βρίσκονται καθημερινά στο χώρο των σχολείων, εξασφαλίζοντας το μέτρο που αυτό βέβαια είναι δυνατό με την υποχρηματοδότηση, καθώς και λόγω της ύπαρξης μειωμένου προσωπικού, αξιοπρεπείς συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, έχοντας μάλιστα ελάχιστα μέσα ή και ανύπαρκτα ατομικής προστασίας. Έχει σημασία όμως και θέλουμε να αναδείξουμε και με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση ορισμένες πλευρές που και το κόμμα σας παλεύει και έξω και μέσα στη Βουλή. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα, υπάρχουν 33 σχολεία και έχουν αποφασίσει οι ηθήνοντες ότι αρκεί να εργάζονται σε αυτά 34 καθαρίστριες, εκ των οποίων οι 5 είναι με μόνιμη σχέση εργασίας και οι υπόλοιπες είναι με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρούμε αδιανόητο μια τόσο σημαντική υπόθεση όπως η υγιεινή των σχολείων να πραγματοποιείται μέσα από συνθήκες εργασιακής ομοιρίας, καθώς και να επιμελείται για κάθε σχολικό κτίριο την καθαριότητα ένας μόνο άνθρωπος. Θα επαναλάβω, στη Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα υπάρχουν 33 σχολεία και εργάζονται σε αυτά 5 σχολικοί φύλακες. Ξέρετε πολύ καλά τον αγώνα που έκαναν και αυτοί οι συνάδελφοι για τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Ωστόσο, η μονιμοποίησή τους έχει συνοδευτεί με την κατάργηση του κλάδου. Σήμερα, αυτοί οι λίγοι συνάδελφοι ακόμη βασανίζονται να τους αναγνωριστούν τα χρόνια της προϋπηρεσίας, προκειμένου να βγουν στη σύνταξη. Η κατάργηση του κλάδου των σχολικών φυλάκων, πολύ φοβόμαστε ότι στην επόμενη φάση θα οδηγήσει να ανοίξει από κράτος και δημάρχους ζήτημα ιδιωτικής φύλαξης των σχολικών κτηρίων. Τέλος, για να μην καταχραστώ το χρόνο σας, θα θέλαμε να εντάξουμε στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία και την προσχολική αγωγή, η οποία επίσης εδώ και 20 χρόνια βρίσκεται στην ευθύνη των Δήμων. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα, λειτουργούν 5 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι και αυτοί συμβασιούχοι μέσω ΕΣΠΑ με ανανεώσεις συμβάσεων. Αναφορικά με τους βρεφονηπιοκόμους συναδέλφους, επίσης αναμένουμε μια νομοθετική ρύθμιση για την εξομοίωση των πτυχίων τους όλων όσων αποφύτησαν από τα πρώην ΤΕΗ. Βέβαια, αυτό το γεγονός αφορά και άλλες ειδικότητες, τεχνικά συνεργεία, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ. Επίσης, υπάρχει και το κτηριακό ζήτημα σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς, το οποίο έχουμε αναδείξει και σαν σωματείο. Ειδικότερα σε ένα σταθμό που λειτουργεί σε κτίριο που ενοικιάζει ο Δήμος και που κρίνεται ακατάλληλο, αντί να μεριμνήσει η Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει από την κεντρική διοίκηση να εξασφαλίσει τους όρους να μεταφερθεί ο παιδικός σταθμός σε νεόδμητο δικό του κτίριο, αποφάσισε να παραχωρήσει στη Μητρόπολη, όπως όλοι ξέρετε, το οικόπεδο που προοριζόταν να κατασκευαστεί το κτίριο και να υποκύψει σε μια συνεργασία με την Εκκλησία, στην οποία βέβαια ο Δήμος δεν θα έχει τον κύριο λόγο. Δυστυχώς, τελευταία, λόγω και της υποχρηματοδότησης των Δήμων, παρατηρείται έλλειψη στους παιδικούς σταθμούς σε πολύ βασικά είδη τροφίμων, όπως και υποσιτισμός των παιδιών. Πιστεύουμε ότι σαν κόμμα έχετε τη μεγάλη εικόνα. Το ξέρουμε και το αναγνωρίζουμε, ότι είστε μπροστά για αυτά τα κρίσιμα και για μας ζητήματα. Της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, της ανάγκης μαζικών προσλήψεων σε όλους τους κλάδους, της γενναίας χρηματοδότησης των Δήμων. Νιώσαμε όμως την ανάγκη να σας μεταφέρουμε και την τοπική εικόνα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο Δήμο μας ως εργαζόμενοι. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την ανάδειξη στη Βουλή μια σειράς από ζητήματα που αντιμετωπίσαμε σε συνδικαλιστικό και εργασιακό επίπεδο με την τοπική δημοτική εξουσία τα τελευταία χρόνια
και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές. Επίσης θα καταθέσουμε και ένα υπόμνημα εδώ στον κύριο Σαρετάκη για τα αιτήματά μας.